Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα ήθελα να δείξω ένα πολύ βασικό κομμάτι, βασικά το PA600, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, όσο και το songbook, όπως και όλα τα άλλα, ας πούμε, που δείξαμε σε προηγούμενα βιντεάκια. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θέλω να σας δείξω τη λειτουργία MP3 που έχει το αρμόνιο. Πώς μπορούμε δηλαδή να παίξουμε MP3 κομμάτια που μπορούμε να βάλουμε είτε από φλασάκι στο αρμόνιο, είτε μπορούμε να τα έχουμε αποθηκευμένα μέσα στη μνήμη του. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι και να τα παίζουμε με κουμπωμένο φλασάκι από πίσω, αλλά και επίσης μέσω χρήσης της μνήμης του αρμονίου. Σε αυτή τη φάση να δούμε λίγο το mode. Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Από αυτά τα 4 λαμπάκια εδώ πέρα που έχει επιλογές, πρέπει να πατηθεί το δεύτερο. Πρέπει να έχουμε αυτό ενεργοποιημένο πάντα, και για να αναγνωρίσει τα MP3 αρχεία που έχουμε εισάγει είτε μέσα από το USB είτε τα έχουμε περάσει από παλιά στη μνήμη του. Λοιπόν, όπως είπαμε, ενεργοποιούμε αυτό εδώ. Ελπίζω να φαίνεται καθαρά. Στη συνέχεια μας μεταφέρει εδώ σε μία οθόνη. Δεν είναι στην αρχική, δηλαδή, κοιτάξτε, αν πατήσω Style Play, είναι σε αυτή την οθόνη, στο Unplugged Ballad, που δίνει πάντα σαν πρώτη επιλογή μόλις ανοίγει το αρμόνιο. Εγώ πατάω το δεύτερο κουμπάκι εδώ που λέει Song Play, αυτό που σας έδειξα πριν, και με μεταφέρει σε αυτήν εδώ την οθόνη. Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη φάση εγώ έχω βάλει κάποια αρχεία τα οποία έχω βάλει μέσα από το φλασάκι. Τώρα το έχω κουμπωμένο το φλασάκι, αλλά μπορώ, όπως είπα και πριν, να μην το έχω κουμπωμένο. Βάζουμε στην υποδοχή πίσω το φλασάκι, εντάξει, όλοι ξέρετε που είναι, να υποθέσω. Μετά πηγαίνουμε εδώ πέρα, και εδώ βασικά κάτω που είχε το βελάκι δεν είχε προεπιλεγμένο το USB το φλασάκι. Πάντα βγάζει προεπιλογή το disk, δηλαδή τον δίσκο, την κεντρική μνήμη του αρμόνιου, ας το πούμε. Εδώ μέσα στην κεντρική μνήμη εμφανίζει αν έχουμε περάσει κάποια MIDI αρχεία ή κάποια MP3 αρχεία. Για MIDI θα μιλήσουμε άλλη φορά, αυτή τη φορά θα μιλήσουμε λίγο για τα MP3, τα οποία είναι αυτά εδώ. Τα δύο πρώτα, όπως βλέπετε, είναι πράσινο το σημαδάκι και λέει MP3 από δίπλα. Πηγαίνουμε στη συνέχεια στο Select, επιλέγουμε δηλαδή αυτό το αρχείο που θέλουμε, και στη συνέχεια πηγαίνουμε εδώ που λέει Player. Δεν έχει καμία σχέση με το Start Stop των ρυθμών εδώ κάτω, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Πηγαίνουμε εδώ στο Player. Στο Player πατάμε εδώ Play και ξεκινάει να παίζει το MP3 μας. Αυτές οι επιλογές εδώ είναι για να προχωρήσουμε το MP3 είτε λίγο πιο μπροστά, κάποια δευτερόλεπτα ενδεχομένως. Λίγο να ξαναζουμάρω για να φάνει καλύτερα. Εδώ λέει 0,06. Αν πατήσω αυτό εδώ το κουμπάκι, από το player δηλαδή το δεύτερο, με πηγαίνει λίγο χρόνο μπροστά, βλέπετε, 20, 21, 22, 23 ανεβαίνει και το ξεκινάει το κομμάτι από εκεί που ενδεχομένως θέλουμε εμείς να παίξει. Πατάμε play και πατάμε stop για να σταματήσει. Αν πατήσουμε play και stop εκείνη τη στιγμή, κάνει ένα pause στην ουσία, δηλαδή σταματάει το κομμάτι εκεί που το είχαμε εκεί που το είχαμε αφήσει, δεν το πάει να το ξεκινήσει από την αρχή. Οπότε κοιτάξτε, βλέπετε, το συνεχίζει ακριβώς από εκεί που το αφήνει όταν πατάω το stop. Αυτό είναι για να ξεκινήσει από την αρχή το κομμάτι. Αυτά με αυτά τα κουμπάκια, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Τώρα σε αυτή τη φάση θα δείξω πώς μπορούμε να αντιγράψουμε ένα αρχείο από το φλασάκι στη μνήμη του αρμονίου. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ. Πείτε ότι δεν ήταν πατημένο τίποτα, να το ενεργοποιήσω πάλι. Πηγαίνουμε εδώ και πατάμε media. Λοιπόν, με το που πατάμε media
μας ανοίγει αυτή την οθόνη. Και αν είχε επιλεγμένο το disk ενδεχομένως, μας έδειχνε τα αρχεία του δίσκου του, του αρμονίου ας πούμε. Εμείς θέλουμε όμως τώρα να κάνουμε αντιγραφή από το USB στη μνήμη του αρμονίου. Οπότε θα πάμε εδώ, πατάμε το βελάκι εδώ κάτω και επιλέγουμε το USB μας. Μόλις το επιλέξουμε, βλέπουμε εδώ τα αρχεία του USB. Πάμε σε αυτό το αρχείο που θέλουμε, π.χ. Νότης Φακιανάκης. Τον έχω και αδυναμία, εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνουμε εδώ και πατάμε εδώ, βλέπετε, copy to που λέει, δηλαδή αντιγραφή σε. Πατάμε εδώ και απευθείας μας πάει από μόνο του, ξαναπάει εδώ στο καρτελάκι, λέει disk. Οπότε εμείς τι κάνουμε, πατάμε copy, επιβεβαίωση, εδώ δείχνει ότι το φορτώνει και το έχει περάσει. Αν πάω δηλαδή exit, πατήσω εδώ πάλι να είναι ενεργοποιημένο πάντα έτσι το song play και πάω εδώ πάνω, μου βγάζει να το, το κομμάτι μου, όπως και τα άλλα κομμάτια που έχω στη σειρά. Αυτό, δεν υπάρχει κάποιο κάτι άλλο να εξηγήσουμε, είναι τόσο απλό. Επίσης μια λειτουργία πολύ χρήσιμη που μπορούμε να κάνουμε, αυτή η λειτουργία έχει να κάνει με το play all που λέει εδώ κάτω, που μπορούμε να το πατήσουμε και αυτομάτως να μας παίξει όλα τα τραγούδια. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια σειρά εμείς από 15 καραόκε τραγούδια, ας πούμε, τραγούδια καραόκε υπάρχουν πολλά στο YouTube και εντάξει είναι εύκολο να τα βρούμε. Εδώ πέρα αν πατήσω εγώ play all, κάνει μια λειτουργία jukebox στην ουσία. Το λέει εδώ πάνω, jukebox. Αν πατήσω τώρα το play, εδώ, ξεκινάει και μου παίζει όλα τα αρχεία μαζί. Μόλις τελειώνει το ένα θα βάζει το επόμενο, σαν jukebox δηλαδή. Επίσης από το καρτελάκι εδώ κάτω μπορούμε να πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει μέσα η λίστα που έχουμε βάλει στο jukebox. Είναι αυτά εδώ τα κομμάτια, εγώ έχω αυτά. Μερικά είναι και MIDI αρχεία, τα οποία είναι τραγούδια που έχω ορχιστρώσει εγώ μέσα στο αρμόνιο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και εσείς πολύ εύκολα. Θα σας δείξω άλλο βιντεάκι σχετικό. Ένα άλλο ωραίο κολπάκι που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε εδώ στο μενού, στο jukebox, εδώ πέρα, jukebox editor. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα σχετικά με το jukebox. Πριν είδαμε δηλαδή από το βελάκι εκεί εδώ κάτω τα κομμάτια που έχει στη σειρά το jukebox. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πάμε, όπως σας έδειξα, από το μενού, πατώντας το μενού, να πατήσουμε εδώ jukebox editor και να δούμε πάλι τα κομμάτια μας. Αλλά εδώ πέρα τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να διαγράψουμε όποιο δεν θέλουμε από τη λίστα jukebox, μπορούμε να μετακινήσουμε πάνω ή κάτω ένα κομμάτι, να το αλλάξουμε δηλαδή τη σειρά, όπως κάνω εγώ τώρα εδώ. Αυτό που είναι επιλεγμένο με μπλε σημαίνει ότι άμα πατήσω πάνω κάτω τα βελάκια θα μετακινηθεί, είτε θα πάει πιο κάτω είτε πιο πάνω. Εδώ μπορούμε να κάνουμε, πατάμε το add για να κάνουμε προσθήκη πάλι από τη λίστα που έχουμε αποθηκευμένη στο αρμόνιο, από τα MP3 που έχουμε αποθηκεύσει. Μπορούμε εδώ ενδεχομένως να πάτησα εγώ τώρα ένα, αυτό μπορώ να το κάνω add και να το προσθέσει στη λίστα, έτσι. Αυτά είναι MIDI αρχεία όπως είπα πάλι. Λοιπόν, και οτιδήποτε άλλο. Έχει πάρα πολλά ωραία κολπάκια. Μπορούμε να σώσουμε το jukebox, να ονομάσουμε, να δώσουμε εδώ ένα όνομα, να πούμε file 1 π.χ. Okay. Και το έχει σώσει. Τώρα αν πάμε στη λίστα μας θα το δούμε. Συγγνώμη.
Είναι πολύ εύκολο γενικά στη χρήση. Αυτό που ήθελα εγώ να δείξω κυρίως είναι το πώς μπορούμε να μεταφέρουμε στο αρμόνιο το jukebox. Το επέλεξα και πάτησα play. Τώρα, ήδη έχει ξεκινήσει να παίζει. Νάτο. Ξεκινάει ήδη να παίζει. Αυτά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Με τυχόν απορίες μπορείτε να μου σχολιάσετε κάτω από το βιντεάκι μου. Αυτό που θα ήθελα είναι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορείτε να βλέπετε και παραπάνω βιντεάκια, να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο. Όσοι έχετε πάρει το μηχάνημα αυτό ή και έρχεται άλλα της σειράς ΠΑ, σίγουρα θα βοηθηθείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί και εγώ ήθελα κάποιον να μου δείξει έτσι σε ελληνικά tutorial, ας πούμε, βιντεάκια, ένα ελληνικό manual πώς να χειρίζομαι ένα αρμόνιο σαν αυτό που πήρα, και δυστυχώς έπρεπε να βλέπω όλα τα ξένα βίντεο και κάτι που ήταν πολύ δύσκολο και με ζόρισε αρκετά. Εντάξει, δεν λέω έχουμε ένα επίπεδο αγγλικών, αλλά όσο να είναι ζορίζει. Πολλές λεπτομέρειες δεν μπορείς να τις καταλάβεις και πολλά πράγματα δεν τα δείχνουν τα ξένα βίντεο. Κάποιες λεπτομέρειες τα θεωρούν αυτονόητα και τα προσπερνάνε. Οπότε θεώρησα καλό, αφού έψαξα κάποια πραγματάκια για το μηχάνημα στα χρόνια αυτά που το έχω, να τα δείξω και στον υπόλοιπο κόσμο για να μπορέσετε να το μάθετε κι εσείς ευκολότερα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφήστε σχόλια από κάτω. Θα χαρώ πολύ να τα λέμε, να έχουμε μία επαφή μέσω YouTube. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μας με νέα πράγματα, νέες εδώ ανακαλύψεις για το μηχάνημα. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Φιλιά πολλά.